Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Θα βρούμε τον χώρο να κάνουμε προσλήψεις εκεί που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως με τη Συμφωνία Εκκλησίας και Πολιτείας απελευθερώνονται 10.000 θέσεις, τις οποίες μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την προκήρυξη των 10.000 επιπλέον θέσεων στο δημόσιο μετά την αποδέσμευση των θέσεων των ιερέων θα γίνει το 2019 για να αρχίσουν να καλύπτονται από το 2020 και μετά. Την προσοχή τους προς την Αθήνα στρέφουν και πάλι οι επενδυτές και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων Real Estate. Η ελληνική πρωτεύουσα εκτενάχθηκε φέτος στην 14η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης των επενδυτικών προορισμών για το σύνολο της αγοράς ακινήτων, καταγράφοντας άλμα 15 θέσεων μέσα σε μία χρονιά, καθώς οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας φαίνεται να βελτιώνονται. Να σημειωθεί ότι το 2016, όπου φτάσαμε πιο κοντά από ποτέ στο Brexit, οι επενδυτές στράφηκαν και πάλι σε άλλους προορισμούς και η Αθήνα βρέθηκε τότε στις ισχυρότερες θέσεις της κατάταξης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται τόσο πολύ που μερικοί από αυτούς μετακομίζουν στην Βουλγαρία, σε μία από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, καθώς εκεί με τη σύνταξή τους μπορούν να ζουν πολύ πιο άνετα, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg. Η Ελλάδα, η οποία είναι ένας δημοφιλής προορισμός για άλλους Ευρωπαίους, βρίσκει τους δικούς της πολίτες να επιθυμούν να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους στη πιο φθηνή γειτονική χώρα, καθώς οι συντάξεις τους έχουν περικοπεί 20 φορές κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναφέρει το πρακτορείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017, το κόστος ζωής στην Ελλάδα ήταν σχεδόν το διπλάσιο από αυτό της Βουλγαρίας, που είναι και το χαμηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει 641,88 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,19% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.